Φίλοι μου, σήμερα θέλω να μιλήσουμε για ένα πάρα πολύ σπουδαίο μέταλλο που χρειάζεται σε πάρα πολλές διαδικασίες του οργανισμού μας και δυστυχώς μετά τη βιταμίνη D είναι το νούμερο ένα που οι περισσότεροι το έχουν σε έλλειψη. Και θα σας εξηγήσω αργότερα και το γιατί και ποια είναι τα συμπτώματα και τι καλό μας κάνει. Καταρχήν βρίσκεται σε περισσότερα από 350 ένζυμα μέσα στο σώμα μας. Και γι' αυτό θέλω να μιλήσουμε για τις υβριδικές ιδιότητες του μαγνησίου και που γνωρίζετε και που σίγουρα δεν γνωρίζετε. Και τώρα είναι τα γνωστά ωφέλη του μαγνησίου. Βοηθάει στις καρδιακές παθήσεις, βοηθάει στις κράμπες, στους μυς, ειδικά στις γάμπες τη νύχτα. Επίσης, βοηθάει όταν μουδιάζουν τα άκρα μας. Το μαγνήσιο βοηθάει να κοιμηθείτε. Μειώνει το άγχος, το στρες. Το μαγνήσιο σας επιτρέπει να χαλαρώσετε καλύτερα. Όπως και σε περιπτώσεις κατάθλιψης, βοηθάει πάρα πολύ. Το μαγνήσιο κάνει τα αιμοφόρα αγγεία λιγότερο άκαμπα, δηλαδή είναι πολύ πιο μαλακά. Αυτό βοηθάει στην μείωση της αρτηριακής πίεσης, γιατί δεν χρειάζεται να ζοριστεί ο οργανισμός μας για να περάσει το αίμα. Επίσης, το ασβέστιο και το μαγνήσιο χρειάζονται για την σύσπαση και την χαλάρωση των μυών. Επίσης, το μαγνήσιο βοηθάει πάρα πολύ στους πονοκεφάλους. Και τώρα ευεργετικές ιδιότητες του μαγνησίου για τις οποίες πιθανότατα δεν έχετε ακούσει. Το μαγνήσιο βοηθάει στην ρύθμιση των επιπέδων της LDL και στην αύξηση των επιπέδων HDL. Το μαγνήσιο βοηθάει στην ρύθμιση των τριγλυκηριδίων. Το μαγνήσιο βοηθάει ακριβώς όπως και οι στατίνες. Το μαγνήσιο εμπλέκεται στην δημιουργία του ATR. Είναι τα ενεργειακά μας κέντρα. Δηλαδή είναι σαν ένα μιτοχόντριο, δηλαδή εργοστάσιο, το οποίο παράγει την ενέργειά μας. Οπότε εδώ αυτομάτως μπορείτε να καταλάβετε και ένα από τα συμπτώματα έλλειψης. Σίγουρα είναι όταν από το πρωί που ξυπνάμε έχουμε κόπωση. Δεν έχουμε ενέργεια ή κάποια στιγμή πολύ γρήγορα χάνεται μέσα στην ημέρα, να ξέρετε πως έχετε έλλειψη μαγνησίου. Και αν το πάρετε είτε σε μορφή νεράκι αυτό που πουλάνε σε αρκετά σούπερ μάρκετ, είτε ως συμπλήρωμα, να ξέρετε πως αμέσως θα νιώσετε διαφορετικά. Επίσης, το μαγνήσιο βοηθάει στην μείωση των επιπέδων αδρυναλίνης και κορτιζόλης. Είναι πάρα πολύ ορμόνη αυτή και η μία και η άλλη. Το στρες είναι οι ορμόνες που είναι όξινες για το σώμα μας. Μας κάνουν το οξυδοτικό στρες, δηλαδή ανεβάζουν τα επίπεδα και πρέπει οπωσδήποτε γρήγορα να απαλλαγούμε από αυτά. Ειδικά αν δεν έχετε την ευκαιρία ή το κουράγιο κάθε φορά που έχετε ανεβάσει αδρυναλίνη ή κορτιζόλη να βγείτε να γυμναστείτε, να τρέξετε, να κάνετε κάτι ώστε να ιδρώσετε λίγο, ώστε να φύγουν όλες αυτές οι κακές συνέπειες του οξυδοτικού στρες χάρη σε αυτές τις ορμόνες, τότε οπωσδήποτε πρέπει να έχετε μαγνήσιο νεράκι, να πίνετε λίγο και να γλιτώνετε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Επίσης, το μαγνήσιο βρίσκεται σε ένζυμα που σχετίζονται με τη λεκυθίνη, είναι αντίδοτο στην χοληστηρίνη. Το μαγνήσιο είναι ένας φυσικός αποκλειστής διάβλων ασβεστίου. Επομένως, το μαγνήσιο μπορεί να βοηθήσει στην αρτηριακή πίεση. Επίσης, το μαγνήσιο είναι μία φυσική θεραπεία για τους θρόμβους αίματος. Το μαγνήσιο βοηθάει στην μείωση του ζακάρου στο αίμα. Επίσης βοηθάει πάρα πολύ να μειώσουμε την αντίσταση στην ινσουλίνη. Είναι ένα βήμα πριν από τον διαβήτη. Όσοι τα έχετε, τα ξέρετε. Δυστυχώς είναι πάρα πολύ κόσμος που το έχει και δεν το ξέρει. Και είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Και το μαγνήσιο μας βοηθάει πάρα πολύ στο συγκεκριμένο πρόβλημα.
Επίσης, το μαγνήσιο είναι απαραίτητο για την δημιουργία του DNA. Συνήθως, εμείς οι μεγάλοι χρειαζόμαστε 400 μιλιγράμμα μαγνησίου την ημέρα. Τώρα, ας μιλήσουμε για τις φυσικές πηγές μαγνησίου. Είναι η μαύρη σοκολάτα, που είναι χωρίς ζάχαρη, με αρκετά μεγάλο ποσοστό κακάο. Επίσης, σκούρα πράσινα φυλλώδη λαχανικά. Πάρα πολύ ωραία. Επίσης, καρύδια. Επίσης, πάρα πολύ καλή. Είναι σπόροι κολοκύθας, όπως και το ψευδάργυρο. Έτσι και το μαγνήσιο το έχουν σε πολύ ψηλά επίπεδα. Τώρα, αιτίες ανεπάρκειας μαγνησίου. Είναι σίγουρα η κατανάλωση επεξεργασμένης ζάχαρης. Η ραφιναρισμένη ζάχαρη είναι η ζάχαρη που έχει υποστεί μέγιστο καθαρισμό από τυχόν ακαθαρσίες, όπως και μέταλλα και βιταμίνες. Δηλαδή, έχει περάσει από πάρα πολλές επεξεργασίες. Με αυτό όμως πετυχαίνουν και το λευκό χρώμα που γίνεται με την λεύκανση. Η φυσική ζάχαρη έχει ελαφρώς κιτρινοπό χρώμα. Όπως καταλαβαίνετε, η κάθε ζάχαρη λευκή είναι ραφιναρισμένη ζάχαρη. Και τώρα πριν πείτε πως δεν το καταναλώνετε, θέλω να σας πω πού μπορούμε να βρούμε τα επεξεργασμένα ζάχαρα ή αλλιώς ραφιναρισμένα. Είναι όλα τα επιδόρπια, τα αρτοσκευάσματα, τα αμυλούχα επεξεργασμένα τρόφιμα, τα γλυκαντικά, τα ζυμαρικά, οι σάλτσες, τα κέτσαπ, τα υποκατάστατα γάλακτος, τα γαλακτοκομικά, γιαούρτια, γλυκά, διάφορα, όλα αυτά, όπως και επεξεργασμένοι υδατάνθρακες ή γρήγοροι υδατάνθρακες. Το αλκοόλ, ακόμα και αν είναι πάρα πολύ μικρές σε ποσότητες, όμως το χειρότερο είναι ότι γίνεται καθημερινά σχεδόν, έχουμε σίγουρα πολύ άσχημη επίδραση στο μαγνήσιο, δηλαδή το ξεπλένει κανονικότατα. Επίσης, η χρήση διορετικών φαρμάκων ή τυβοτάνων. Ναι, και αυτά μας κατεβάζουν πάρα πολύ χαμηλά το μαγνήσιο. Όπως και η χαμηλή οξύτητα στο στομάχι, που αυτό θέλει ξεχωριστό βίντεο, γιατί δυστυχώς 99% ακόμη και παιδιά, ναι, έχουν πλέον χαμηλή οξύτητα στο στομάχι. Όπως πολλές φορές οι άνθρωποι όταν έχουν καούρα στο στομάχι τους ή εισέρχεται το ξινό μέσα στον εσωφάγο και το νιώθουν στο στόμα τους, νομίζουν ότι έχουν υψηλή οξύτητα. Όμως να σας πω κάτι, η κλίμακα pH ξεκινά από το 1 και καταλήγει στο 14. Από το 1 ως το 3 πρέπει να είναι και οξύτητα του στομαχού για να δουλέψει το φαγητό μας και για να μην πειράσει τίποτε περισσότερο από το φαγητό μας. Δηλαδή, κανένα μικρόβιο, καμία ίωση, κανένα χηλικοβακτηρίδιο, τίποτα να μην αναπτύσσεται. Όμως, πώς γίνεται να είναι υψηλή οξύτητα, δηλαδή πόσο πιο κάτω από το 1 να πάει, μήπως τελικά είναι χαμηλή οξύτητα και απλά η βαλβίδα αυτή που είναι πάνω στο, μετά τον εσωφάγο και ξεκινάει το στομάχι, όταν δεν είναι αρκετή οξύτητα όσο πρέπει, δεν μπορεί να κλείσει καλά και το ξινό εισέρχεται στον εσωφάγο και το νιώθουν άνθρωποι σαν ξινό, αλλά δεν είναι τόσο ξινό όσο πρέπει. Οι τελευταίες έρευνες αυτό δηλαδή αποδεικνύουν ότι συμβαίνει αυτό. Εν πάση περιπτώσει ότι οι περισσότεροι με την διατροφή μας και με το στρες μας είναι σε αυτή την κατάσταση, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και επίσης είναι η παρουσία ορισμένων αλλαγών στα γονίδια. Και ήθελα να σας πω πως είτε δυσκυλιότητα είτε διάρρεια μπορείτε να το έχετε και ως σύμπτωμα και ως συνέπεια, είναι σίγουρα έλλειψη μαγνησίου. Γι' αυτό και υπάρχει συγκεκριμένη μορφή μαγνησίου, το οποίο ας πούμε το παίρνουν και άνθρωποι ησυχάζουν από την δυσκυλιότητα. Γιατί υπάρχουν αρκετές μορφές μαγνησίου. Εμένα, ας πούμε, εγώ προσωπικά παίρνω είτε αυτό εδώ το νεράκι από το σούπερ μάρκετ που είναι 1 ευρώ το 1 λίτρο και είναι πάρα πολύ καλή πηγή μαγνησίου και το πίνω 100-200 ml ως μισό λίτρο, δεν μπορούμε να πιούμε παραπάνω γιατί μετά μπορούμε να έχουμε διάρρεια από ξύ συνήθεια στο οργανισμό. Αλλά μπορούμε να πάρουμε, εγώ παίρνω ας πούμε, το χηλυκό μαγνήσιο κάποιες φορές που δεν το έχω το νερό και έχω ξεχάσει να το πάρω. Επίσης, φίλε μου, αυτό που ήθελα να σας πω, ότι αν ξαφνικά νιώθετε χωρίς να έχετε κάνει κάτι ιδιαίτερο,
μυϊκούς πόνους, είναι αυτό σαν να, όπως πάμε να αρρωστήσουμε, ας πούμε, ενώ δεν κάναμε τίποτα, αλλά έχουμε αυτούς τους πόνους, οπωσδήποτε είναι έλλειψη μαγνησίου και χρειάζεται να πιείτε έστω αυτό το νερό, όπως είπα εγώ, από το σούπερ μάρκετ, το οποίο, ας πούμε, έχει αμέσως θα νιώσετε την βελτίωση. Κάποτε είχα κάνει και ένα βίντεο για λάδι μαγνησίου σε περιπτώσει μασάζ, το πόσο απίστευτα ωφέλη έχει. Φανταστείτε εσωτερικά πόσο πολύ μας χρειάζεται. Αυτά από μένα για σήμερα. Να είστε πάντα καλά, πάντα υγιείς και πάντα όμορφοι. Γεια σας!